Είδαμε λοιπόν ένα απόσπασμα των όσων μας είπε χθες ο πρόεδρος των φαρμακοποιών στη Λιβαδιά. Την στρατηγική της αυτοεξέτασης, την οποία προχωράει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, το πιστοποιητικό του εμβολιασμού αλλά και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο εμβόλιο της AstraZeneca, θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γιώργος Παπαζήσης είναι τώρα στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου από τη Λαμία. Καλό βράδυ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κυρία Παπαζήση. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα γρήγορο δικό σας σχόλιο και για τα δύο θέματα που συζητούσαμε προηγουμένως, και για το self-test και για το θέμα της επίταξης. Δυστυχώς έχουμε μια πίεση χρόνου λόγω της έκτακτης επικαιρότητας και της φωτιάς που είχαμε στο εργοστάσιο στο σχηματάρι, κύριε καθηγητά, και ζητώ και συγγνώμη για την αναμονή. Πάμε όμως να μας πείτε κι εσείς για αυτό το θέμα της αυτοεξέτασης. Αλλάζουμε στρατηγική, θα βοηθήσει? Τα self-test είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Νομίζω η βασική προϋπόθεση είναι αυτή που άκουσα και πριν στο ρεπορτάζ και αναφέρεται από όλους, ότι πρέπει να γίνει η καταγραφή των θετικών περιστατικών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα. Δεν είναι εύκολο, όντως δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί και αν θα είναι όντως self-test κάτι που θα κάνει κάποιος στο σπίτι μόνος του ή θα γίνεται στο φαρμακείο. Mm-hmm. Γιατί εάν δεν καταγράψουμε το θετικό περιστατικό, το δείγμα, δεν έχει νόημα όλο αυτό. Σωστά. Το αν θα είναι εύκολο για τον πολίτη να το χρησιμοποιήσει, έχουμε την ικανότητα να αυτοεξεταστούμε? Αυτό θα εξαρτηθεί από το είδος του τεστ. Νομίζω ότι θα είναι δύο τα υποψήφια τεστ, ένα από μεσάλιο και ένα με ερημικό επίχρησμα. Αλλά περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν άμεσα, φαντάζομαι, και πρέπει να ανακοινωθούν, για να δούμε πόσο πρακτικά εύκολο είναι αυτό να γίνει από τον καθένα στο σπίτι του και να διευκρινιστεί, όπως είπαμε, και η διαδικασία. Έτσι, τι θα γίνει με το θετικό τεστ. Και όλο αυτό που θα ακολουθηθεί μετά. Επίταξη, το δικό σας σχόλιο, είστε σύμφωνος? Οι γιατροί οφείλουν να βοηθήσουν και θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά το αλλά ισχύει και σε αυτή την περίπτωση που ανέφερα πριν. Αυτό πρέπει να γίνει συντεταγμένα. Δηλαδή πρέπει να προέρθει μέσα από συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα των ιατρών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άκουσα και τον συνάδελφο πριν να ομιλεί, έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιδιώτες γιατροί κρατάνε, είναι gatekeepers, φυλάσσουν θερμοπύλες αυτή τη στιγμή. Βλέπουν χιλιάδες περιστατικά που διαχειρίζονται ως ιδιώτες, να αποφύγουν οι άνθρωποι αυτοί την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που εξυπηρετούν όλο αυτό το διάστημα, οπότε δεν μπορεί άκρητα να επιταχθούν κάποιοι εξ αυτών. Και με ποια κριτήρια άλλωστε, έτσι? Ο πιο νέος, ο πιο ηλικιωμένος, ο πιο υγιής, με ποια κριτήρια μπορεί να γίνει όλο αυτό? Συνεπώς θα πρέπει να προέρθει μέσα από συνεννόηση με τους φορείς το. Επιχειρήθηκε αυτό, δεν το προσπάθησε ο κύριος Κικίλιας? Άλλωστε για αυτό το λόγο, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχει καν και την απειλή του πραγματικότητα. Έχει καθυστερήσει προκειμένου να έχει στο τέλος τη σύμφωνη γνώμη των ιδιωτών γιατρών. Ναι, νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες ζυμώσεις. Είδα πριν μια είδηση και εγώ τη διάβασα ότι έχει ζητηθεί συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό από τον Πανελλήνιο Μητσοτάκη. Οπότε θα πρέπει να έρθει μέσα από συνεννόηση αυτό οπωσδήποτε. Θα είναι ακραίο λοιπόν για εσάς να χρησιμοποιήσει το χαρτί της επίταξης? Δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, να φτάσουμε εκεί? Νομίζω είναι ακραίο. Οι γιατροί, στους όρους που βάζουν δηλαδή για εσάς, έχουν όλοι δίκιο? Δεν υπάρχει άλλη άποψη στον κλάδο ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη? Εννοείται ότι πρέπει να βάλουν πλάτη οι γιατροί, όπως είπα, και να βοηθήσουν και το θέλουν, αλλά αυτό υπάρχουν, όπως άκουσα πριν και να αναφέρεται, υπάρχουν και διαθέσιμοι γιατροί μέσα από προκηρύξεις που ήδη υπάρχουν και δεν έχουν προσληφθεί, μέσα από επικουρικούς γιατρούς που μπορεί να προσληφθούν παραπάνω, μέσω συμβάσεων που μπορούν να γίνουν με τον ΕΟΠΗ.
Σίγουρα θα βρεθούν γιατροί μέσα που θα προέλθουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα είναι κατοχυρωμένοι. Έτσι, να μην ξεχνάμε και το νομικό πλαίσιο που θα διέπει έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος θα επιταχθεί και θα πάει να δουλέψει στο δημόσιο. Πόσο καλυμμένος θα είναι. Μάλιστα. Είναι διάφορα ζητήματα που Απλά πρέπει χάνεται πολύτιμος χρόνος και οι εφημερίες στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά είναι εφιαλτικές. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάμε πολύ γρήγορα στο θέμα της AstraZeneca. Και σε όλο αυτό το ζήτημα που ξέσπασε, ήταν τελικά πολιτικό το θέμα και όχι ιατρικό? Η δική μου άποψη εξ αρχής ήταν ότι το θέμα ήταν επιστημονικό, δεν ήταν πολιτικό. Καμία από τις χώρες αυτές που προχώρησαν σε αυτή την προσωρινή αναστολή δεν ήταν μπροστά σε εμβολιασμό. Όλες είχαν ανάγκη τα εμβόλια, με προεξάρτηση στη Γερμανία και την Γαλλία. Προέκυψε κατά τη γνώμη μου μια βιαστική απόφαση των περισσότερων χωρών να προχωρήσουν στην προσωρινή αυτή προληπτική αναστολή προς διερεύνηση κάποιων περιστατικών που, όπως αποδείχθηκε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν συσχετίστηκαν αιτιολογικά με το εμβόλιο. Μιλάμε για κάποιες λίγες περιπτώσεις που παραμένουν υπό διερεύνηση, έτσι, συνολικά 7 περιστατικά σπάνιων επιπλοκών διάχυσης ενδακιακής πήξης και 18 εγκεφαλικών θρομβώσεων ανάμεσα σε 20 εκατομμύρια δόσεις. Αυτά παραμένουν υπό διερεύνηση, αλλά οπωσδήποτε δεν αποτελούν λόγο για αναστολή, για όλη αυτή την αναστάτωση που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Άρα σε αυτό το κομμάτι νομίζω η στάση της χώρας μας ήταν πολύ ψυχραιμή και ορθολογική να συνεχίσει τους εμβολιασμούς. Μάλιστα, γιατί είδαμε και ένα τηλεγράφημα της Deutsche Welle που ανέφερε ότι οι Γερμανοί ερευνητές ανακάλυψαν την αιτιώδη συνάφεια των εγκεφαλικών θρομβώσεων. Τα αντιγόνα, λέει, ενεργοποίησαν θρομβοκύτταρα που έδρασαν στον εγκέφαλο. Οπότε ήταν ουσιαστικές, λέει, οι αμφιβολίες που είχαν αυτές οι χώρες, δεν είχαν να κάνει με το Brexit, ωστόσο χάθηκε και λίγο η ψυχραιμία. Ναι, υπήρχε και μια ανάλογη, υπάρχει μια ανάλογη εργασία από τους Νορβηγούς. Θα προκύψουν κι άλλες στη συνέχεια που θα προσπαθήσουν να δώσουν μια εξήγηση του εξαιρετικά σπάνιου αυτού φαινομένου, αλλά δεν είναι αυτός ικανός λόγος για να σταματήσει μια τέτοια διαδικασία που προσφέρει τόσα πολλά ωφέλη έτσι στο γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Ωστόσο, ταυτόχρονα συζητάμε και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ενώ έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, έχουμε εμβολιάσει ένα πολύ μικρό ποσοστό πολιτών σε όλες τις χώρες, σε όλο το πλανήτη. Αλλά προχωρά το ζήτημα του πιστοποιητικού. Και το χρεώνεται ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, ως δική του ιδέα. Όπως και να έχει, ανεξάρτητα με την θέση που μπορεί κάποιος να έχει υπέρ του πιστοποιητικού ή όχι, είναι οπωσδήποτε πρέπει να πιστωθεί αυτό ως μια επιτυχία στον κύριο Μητσοτάκη, που αυτή η ιδέα του έχει πραγματικά προχωρήσει τόσο πολύ και συζητάται και θα αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό προϋποθέσεις και αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να έχει νόημα, αλλά πρέπει πρώτα να εξασφαλίζει όρους δικαιοσύνης και ισότιμης πρόσβασης σε αυτό το πιστοποιητικό όλων. Δηλαδή κάποιοι έχουν το προνόμιο να έχουν εμβολιαστεί, όπως εγώ ως γιατρός για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι νεότεροι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αυτό το πιστοποιητικό όταν θα έχει εξασφαλιστεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να έχει πρόσβαση στο εμβόλιο και να έχει δυνατότητα να το κάνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν ισχύσει άμεσα, οι νεότερες ηλικίες που δεν είναι στην προτεραιοποίηση, έτσι, δεν θα έχουν εμβολιαστεί, θα είναι μια αδικία για αυτούς να μην μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό ενώ θέλουν να εμβολιαστούν. Σωστά. Σας ευχαριστώ για απόψε. Σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εφιάλτης αργεί να περάσει, γιατρέ. Δυστυχώς. Είμαστε στην κορύφωση και πρέπει να προσέχουμε πραγματικά. Όπως είπατε, το σύστημα είναι στα όρια του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.